λέω ότι από την Προεδρία της Δημοκρατίας μας απάντησαν ότι θα μας δεχτεί η Πρόεδρος στις 12 η ώρα. Μια μικρή αντιπροσωπεία, ένας από κάθε κοινοβουλευτική ομάδα και, και από το ΣΦΕΑ. Καταλήξαμε να είναι μια μικρή αντιπροσωπεία που ο ΣΦΕΑ καλύπτει συνολικά και πάρα πολλούς ανθρώπους, γιατί δεν θέλανε περισσότερα. Περιμένουμε απάντηση από το Μαξίμου, έχουμε επικοινωνήσει και ζητήσαμε συνάντηση, δεν μας έχουν απαντήσει ακόμα, και στον πρόεδρο της Βουλής θα το δώσουμε εδώ μέσα. Θα πάμε μια αντιπροσωπεία, δηλαδή ένας από κάθε κοινοβουλευτική ομάδα, να το παραδώσουμε. Συνεχίζουμε το μάζεμα των υπογραφών, συνεχίζουμε να καταγγέλουμε και να ενημερώνουμε τον κόσμο συνολικά για αυτή την κατάπτυστη, απαράδεκτη, αντιδημοκρατική, όσα θέλετε επίθετα μπορείτε να βάλετε απόφαση, η οποία παραπέμπει σε άλλες εποχές. Απαγορεύεται με συγκεντρώσεις πάνω από 4 άτομα και φυσικά θα ενημερωθείτε και από τους φορείς, τους διοργανωτές και τους διοργανωτές. Το τι θα μας απαντήσουν θα σας ενημερώσουμε, δηλαδή θα βγάλουμε δελτίο τύπου τι μας είπε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τι μας είπε, αν και ξέρουμε, θα έχει πει το Μαξίμου, και τι μας πει ο Πρόεδρος της Βουλής, που και αυτό είναι φανερό ότι θα είναι στήριξη της κυβερνητικής απόφασης. Αυτά, αν θέλετε, κάτι. Για όλα αυτά ο κορονοϊός είναι το επιχείρημα. Αν φταίει ο κορονοϊός, να πάνε να δουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, που είναι πίτα σαρδέλες ο ένας ο κόσμος πάνω στον άλλον και που δεν παίρνουν κανένα μέτρο εδώ, να πάνε στο μετρό, να πάνε στα εργοστάσια και σε εργασιακούς χώρους που στενάζει ο κόσμος και στενάζει για να μεγαλώνουν τα κέρδη αυτών που στηρίζει αυτή η κυβέρνηση, όπως και άλλες βέβαια, να πάνε στα νοσοκομεία με τις τεράστιες ελλείψεις και να αφήσουν την υποκρισία και αυτή την ξεφτύλα του ψέματος που λένε στον ελληνικό λαό. Γιατί ξέρουν πολύ καλά και το αποδείξαν μέχρι τώρα το εργατικό λαϊκό κίνημα, το κίνημα συνολικά, ότι πρώτον έχει φωνή και δεν θα μας φημώσουν, και ότι δεύτερον σέβεται περισσότερο από την κυβέρνηση και από όλα τα παπαγαλάκια που μιλάνε κατά των συγκεντρώσεων, σέβεται και τηρεί αυστηρά υγειονομικά μέτρα και μάλιστα αυστηρότερα από αυτά που δίνει το πρωτόκολλο. Επομένως αυτά είναι υποκρισίες, η ουσία είναι ότι θέλουν να τελειώσουν με το μήνυμα του Πολυτεχνείου και βρήκαν τώρα την ευκαιρία με τον κορονοϊό, αλλά αυτό δεν πρόκειται να περάσει. Και ο ίδιος ο λαός είναι αγανακτισμένος.